Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Ερμή Κορυδαλλού. Ο Ερμής Κορυδαλλού τη φετινή σεζόν μετέχει στο πρωτάθλημα της Α Πειραιά και μετέχει στον πρώτο όμιλο. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του Ερμή Κορυδαλλού έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σταύρου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Ερμής Κορυδαλλού μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως είπα, έχετε μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Σίγουρα δεν θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Σίγουρα. Απλώς πέρσι η ομάδα ήταν σιγά μαγνική. Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα που όλοι περιμέναμε. Το θέμα ήταν ότι όταν ανεβαίνει σε δύο επαγγελματικές κατηγορίες, μετά υπήρχε αυτή η κάμψη. Όλοι το ξέραμε, όλοι το περιμέναμε. Φτιάξαμε πρώτον μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Φύγανε πιο πολλοί ποδοσφαιριστές και πήραμε νέα παιδιά που έχουν όρεξη από το ποδόσφαιρο και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα από την αρχή για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε χρόνια αυτή την ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά φέτος ο Ερμής Κορυδαλλού δημιουργείται ξανά από το μηδέν. Δημιουργήθηκε, ναι, περίπου από το μηδέν με περίπου 12-13 ποδοσφαιριστές καινούριους. 2-3-4 παιδιά που κάτσανε από την περσινή χρονιά. Ποιοι είναι αυτοί, Βασίλη? Είναι ο Νίκος ο Παπακός ο τερματοφύλακας, ο Αντώνης ο Αντωνίου, ο Σταμάτης ο Πρεβόλης, ο Κωνσταντίνος ο Μανολάκος, ο Νίκος ο Σκόδρας που ήρθε τώρα πριν τη διακοπή μαζί μας. Αυτά τα παιδιά. Άρα αυτά τα παιδιά ήταν και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, ναι. Απλώς είναι σε μια ηλικία που είναι νεαρά παιδιά, είναι 21, 19, 20, δηλαδή μέχρι 22 χρονών. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ είναι κάπου στα 25 χρονών περίπου. Δηλαδή μπορώ να λέω και παραπάνω, γιατί έχουμε ανεβάσει και παιδιά της Ακαδημίας που είναι παιδιά του 2004 και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε για να μπορέσουμε, δηλαδή σε μια ομάδα θα έχουμε βάλει σκοπό να βοηθήσουμε και τα παιδιά της Ακαδημίας. Δηλαδή να φτιάξουμε, όπως είναι μια οικογενειακή ομάδα ο Ερμής Κορυδαλλού, και να βοηθήσουμε τα παιδιά της Ακαδημίας, γι' αυτό δεν είναι το σωστό. Και με ένα ρόστερ που να είναι από πιτσιρίκια και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτά. Να μπουν οι βάσεις δηλαδή. Να μπουν οι βάσεις για το επόμενο χρόνο να είναι ακόμα καλύτερη ομάδα, πάλι με λίγες προσθήκες νεαρών ποδοσφαιριστών και έτσι θα κινηθούμε. Πριν την διακοπή του πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική, ήρθατε ισόπαλοι με τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού. Ναι, 0-0. Πες μου έτσι για αυτό το παιχνίδι, Βασίλη. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, ένα ισορροπημένο παιχνίδι με λίγες φάσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα το 0-0. Η δεύτερη ισοπαλία ήταν με τον Ατρόμητο Κερατσινίου. Ναι, πάλι εκεί δεν ξεκινήσαμε καλά, χάναμε με 2-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Μετά πάλι όμως η ομάδα δεν ξέρω, είχε κάποια, μάλλον επειδή είναι νεανική ομάδα, χωρίς πολλές εμπειρίες, ότι είναι καινούρια ομάδα από την αρχή. Ξεκινήσαμε ήδη μετά την καραντίνα το Μάρτι, λίγο αργά την προετοιμασία μας και πιστεύω ότι σιγά σιγά τα παιδιά θα βρίσκαν τα πατήματα. Δηλαδή είχαμε κάποια ξεκινήματα, δηλαδή άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μετά το 20 λεπτό και μετά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα παρουσιάζονταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή και που γυρίσαμε το παιχνίδι, το κάναμε 2-2 με τον Ατρόμητο Κερατσινίου, θα μπορούσαμε και στη τελευταία φάση που μας δόθηκε να πάρουμε και το παιχνίδι. Μία νίκη με τη, κερδίσατε τη Δόξα Πειραιά. Την πρεμιέρα, ναι, πάλι εκεί στο 93, πάλι το πρώτο ημίχρονο ένα κακό για μας, στο δεύτερο όχι μόνο καλύτερο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα. Και οι δύο ήττες από τον Φαλιρικό και από και τον Ύφεστο. Από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Με το Φαλιρικό νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ, γιατί τον γκολ το φάγαμε πάλι στις καθυστερήσεις. Είχαμε πάρα πολύ κλασικές ευκαιρίες, είχε μείνει και με 10 παίκτες του Φαλιρικού. Σε μια αδράνεια της ομάδος στο τέλος του τέτοιου δεχτήκαμε τον γκολ. Νομίζω εκεί μας αδικεί. Με τον Ύφεστο πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλύτερος ο Ύφεστος, μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Η άποψή σου για τον πρώτο όμιλο της Α Πειραιά. Είναι δύσκολος ο όμιλος? Ναι, πιστεύω ότι στην αρχή λέγανε ότι είναι ο πιο εύκολος
όμιλος αυτός από τον δεύτερο, αλλά νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Οι ομάδες πώς παρουσιαστούν μετά την καραντίνα ήταν το πρόβλημα, σε τι ετοιμότητα θα βρεθούν. Και εκεί πιστεύω δημιουργήθηκαν πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος, γιατί είναι και τα μπελάκι μέσα σε μια συλλογική ομάδα. Δηλαδή, Ελλάς ποντίον. Και όπως βλέπετε, ότι χάνονται πόντους από Περαναϊκός, μεγάλες ομάδες με ιστορία, έτσι. Και χάνονται πόντους και παιχνίδια. Με την εικόνα που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα ήθελα να μου πεις ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Στην πρώτη θέση είναι ο Αμπελακιακός, ακολουθεί ο Περαμαϊκός, στην τρίτη θέση είναι ο Φαλιρικός και στην τέταρτη θέση η Ελλάς Ποντίων. Ναι, νομίζω είναι και ο Ήφεσος σε βαθμολογίες εκεί ψηλά. Εντάξει, το Αμπελάκι πιστεύω ότι επειδή τα παιδιά νομίζω ότι είναι 2-3 χρόνια ή 4 νομίζω συνεχόμενα μαζί, δηλαδή η ομάδα που παίζει, νομίζω έχει και το πλεονέκτημα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι έμπειρα παιδιά και είναι και 5-6 χρόνια μαζί στο Αμπελάκι και στη Γάμα Εθνική και στην Αλφα Πειρά που είναι τώρα. Νομίζω ότι μόνο από αυτό το κομμάτι έχουν το πλεονέκτημα, ότι είναι ομάδα που ξέρει ο καθένας τι παίζει, ξέρουν ο ένας το παιχνίδι του αλουνού και πιστεύω μόνο εκεί έχει λίγο το πλεονέκτημα. Αλλά και ο Φαλιρικός, ας πούμε, έχει έμπειρα παιδιά, και ο Ήφεσος που έχει έμπειρα παιδιά, πιστεύω θα γίνει και Ελλάς Ποντίων που ξεκίνησε λίγο με κάποιες σοπαλίες και μια ήττα, νομίζω. Πιστεύω και αυτή έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω μέχρι τέλος θα γίνει. Δεν μπορώ να δώσω σε τέτοιο. Είναι έμπειρες ομάδες, είναι ομάδες με ιστορία, ακόμα και ο Παναμαϊκός. Δηλαδή θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Βασίλη, την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα ως διοργάνωση και το γεγονός ότι διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα για μας, έτσι, για όσους ασχολούμαστε χρόνια με τον ποδόσφαιρο, δεν μας έχει ξανατύχει αυτό. Προσπαθούν οι όλες οι ομάδες να ανταποκριθούν σε αυτό το κομμάτι, γιατί και ο ποδοσφαιριστής και όλοι έχουμε ζούμε από αυτό, δηλαδή θέλουμε να είναι ο κόσμος στα γήπεδα, δίνει άλλο παιχνίδι η εξέδρα. Νομίζω ότι ζούμε ένα πρωτόγνωρο πράγμα αυτό και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω και γι' αυτό υπάρχουν πρόβλημα με τις ομάδες, δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσα χρόνια με αυτή την πανδημία και όλο νομίζω ήταν λίγο πρόβλημα και για τα παιδιά και για μας και για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, που πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα. Ως διοργάνωση το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν μια χαρά σαν οργάνωση. Πιστεύω ότι έτσι πλέον ο Πειράς εδώ και χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με τη βοήθεια όλων μας βέβαια, έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν μέσα στην Ένωση. Πιστεύω όλοι από τα σωματεία, από τους ποδοσφαιριστές, από τους προπονητές κτλ. Και η καλή δουλειά που γίνεται πλέον στην Ένωση, έτσι. Νομίζω ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια ότι ο Πειράς έχει ανέβει πάρα πολύ επίπεδο και γι' αυτό έρχονται και πολλοί ποδοσφαιριστές στην Αθήνα, προπονητές στην Αθήνα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ καλό επίπεδο ο Πειράς. Έχει ιστορικές ομάδες όπως ο Ιωνικός, η Προοδευτική, ο Ατρόμητος Πειρά, όλες. Δηλαδή ο Εθνικός, νομίζω ότι έχει και τις ομάδες ιστορικές ο Πειράς. Αλλά και σαν επίπεδο η Α κατηγορία πλέον έχει αλλάξει εδώ και 3-4 χρόνια πάρα πολύ. Βασίλη, και η εικόνα της διαιτησίας, έχετε παράπονα από τη διαιτησία φέτος? Όχι, δεν μπορώ να το πω ότι έχω παράπονα διαιτησία. Απλώς είναι νέα παιδιά που τώρα έχουν μπει στο χώρο. Μιλάμε για 20, 19, 18 χρονών παιδιά που τα στηρίζει η Ένωση και πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Θέλει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, θέλει υπομονή από αυτά τα παιδιά, έτσι, γιατί μιλάμε για μικρούς διαιτητές, έτσι, αλλά και από την άποψή μας θα πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους διαιτητές. Κάποια βέβαια και εμείς στην ένταση του παιχνιδιού μπορεί λίγο να διαμαρτυρόμαστε κτλ. Αλλά νομίζω αυτό ότι είναι ανθρώπινο, είναι παγκοσμίως. Αλλά πιστεύω όλοι μας θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί είναι και το μέλλον της διαιτησίας, έτσι. Έχουν και αυτοί το άγχος τους, έχουν και αυτοί το τράκ τους, τώρα ξεκινάνε πρώτη χρονιά. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να τα βοηθήσουμε. Η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στη 12η θέση με 5 βαθμούς. Ναι. Πιστεύεις ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Ερμής Κορυδαλλού θα βρεθεί ψηλότερα στη βαθμολογία? Ο
στόχος μας ήταν ότι και ξέραμε ότι στην αρχή τους πρώτους δύο μήνες θα δυσκολευτούμε, γιατί σας είπατε είμαστε μια καινούρια ομάδα. Μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, να γνωριστούν τα παιδιά, να δούμε πώς παίζουμε κτλ. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα λίγο, το ξεκίνημα λίγο όχι αυτό που περιμέναμε, αλλά και βάσει των αποτελεσμάτων και την εικόνα που δείχναμε, κάθε Κυριακή ανεβάζαμε δηλαδή και την απόδοσή μας. Τώρα βέβαια πλέον ξαναλλάζουν πάλι τα δεδομένα, γιατί πάλι ήδη θα υπάρχει διακοπή κοντά 1,5 μήνα. Το θέμα είναι πώς μπορεί δηλαδή ο ποδοσφαιριστής να ανταποκριθεί πάλι στα ζητούμενα που θα ζητήσουμε, δηλαδή στους αγωνιστικούς χώρους. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν πάλι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή με μια διακοπή από τον Μάρτιο που ήταν μέχρι και τον Αύγουστο που ξεκίνησε η προετοιμασία, αλλά και τώρα από τον Νοέμβριο μέχρι και το που δώσανε μέχρι το Γενάρη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ποδοσφαιριστής, γιατί όσο και ατομική προπόνηση να κάνει, είναι διαφορετικό με το ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή εκεί θα δημιουργηθεί πιστεύω πρόβλημα σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στην ομάδα του Ερμή, γιατί και τραυματισμούς θα βγάλουν πάλι οι ποδοσφαιριστές. Μέχρι να μπουν στο κλίμα πάλι, πιστεύω ότι εκεί θα δυσκολευτούν όλες οι ομάδες και δεν ξέρω τι σκοπό δηλαδή μπορεί να γίνει. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι χρειάζεσαι ώστε η ομάδα να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Εντάξει, δεν είμαι ο γυμναστής. Από τη στιγμή που δοθεί το πράσινο φως. Ναι, εντάξει, τώρα βάσει με αυτά που έχω δει και τα λοιπά, τουλάχιστον ένα 20ήμερο και πάλι και με αυτό το 20ήμερο πάλι πιστεύω θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, ό,τι και να είναι, όσο δεν θα έχει κάνει αυτά, πιστεύω βάσει δηλαδή αυτά που έχουμε δώσει να κάνει έτσι, γιατί είναι λογικό, είναι μόνος του. Σε τσιμέντο να πάει να τρέξει, τα γήπεδα είναι πολύ δύσκολο να πάει να βρει να τρέξει. Άρα πιστεύω ότι πάνω από 20 μέρες, δηλαδή πιστεύω ότι όχι να έρθουμε σε καλή κατάσταση, να έρθουμε δηλαδή να μπορέσουμε λίγο να τα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μας. Μέχρι να, δηλαδή, να παίξουμε 2-3 αγωνιστικές, 4, γιατί τα παιχνίδια δίνουν τη φυσική κατάσταση, όχι η προπόνηση. Εκεί πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο για την ομάδα του Ερμή, έτσι πιστεύω θα είναι πρόβλημα και σε όλες τις ομάδες. Και όπως θα δείτε, υπάρχουν 2-3 ομάδες που έχουν ας πούμε, ένα ρόστερ τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες ομάδες όπως και η ομάδα του Ερμή που έχουμε 12-13 παίσες, δηλαδή και τα λοιπά με ρόστερ, που είναι δύσκολο δηλαδή, να τα αποκριθούμε δηλαδή, και στις απαιτήσεις. Είμαστε αστέγνες, είναι δύσκολο να βγει το πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτό το πρόγραμμα, τι σκέφτονται να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουν μείνει 28 αγωνιστικές. Είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα να βγει. Έχεις μια εκτίμηση πότε θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα? Από ό,τι διάβασα σήμερα, ότι μέχρι τις 7 Γενάρη δεν υπάρχει αθλητικές δραστηριότητες. Που σημαίνει μέχρι τις 7 Γενάρη πάλι δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Που αυτό λίγο το βλέπω, δεν ξέρω γιατί να μην μπορεί να γίνει, αφού πιστεύω ότι όλες οι ομάδες πήραμε, ειδικά εδώ και στην ομάδα του Ερμή, όλα τα πρωτόκολλα με τις θερμομετρήσεις μας, με τα τεστ, με τα έτσι και τα λοιπά, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να συνεχιστούν τουλάχιστον οι προπονήσεις με αποστάσεις, με μάσκες που ήμασταν όλοι. Πιστεύω αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί και ας μην υπήρχαν σε παιχνίδια. Να μπορεί ο ποδοσφαιριστής να έρθει σε κάποια στιγμή όταν το ζητηθεί σε κάποια καλή φυσική κατάσταση, γιατί τώρα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει πάλι ο ποδοσφαιριστής, γιατί είναι ερασιτέχνης, έχει τη δουλειά του, δηλαδή δεν είναι επαγγελματίας που θα έχει τη διατροφή του, θα έχει όλα αυτά για να μπορέσει να τα απεξέλθει τόσο γρήγορα. Βλέπετε μεγάλες ομάδες και παρουσιάζουν τεράστιο πρόβλημα ακόμα που δεν έχουν σταματήσει καθόλου με τη φυσική κατάσταση τους, με το ρυθμό τους, βγάζουν τραυματισμούς πολλούς, που αυτοί είναι επαγγελματίες. Φαντάζομαι οι ερασιτέχνες οι δικοί μας δηλαδή τι μπορούν να βγάλουν. Και αυτό φοβάμαι είναι η υγεία των παιδιών. Όχι μόνο συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είναι ερασιτέχνες, πάνε στη δουλειά τους, εκεί μην δημιουργηθεί πιστεύω κάποιο πρόβλημα. Είσαι σε επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές? Ναι, βεβαίως, έχω δώσει πρόγραμμα κανονικά με τον γυμναστή. Πιστεύω να το ακολουθούν το πρόγραμμα, γιατί δεν είμαστε από κοντά. Έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να ένα πρόγραμμα να ακολουθεί κάπου στα 70-80% με 90%. Δηλαδή και τώρα με τα κρύα είναι δύσκολο να βγει ο αθλητής έξω να κάτσει, να τρέξει. Και όταν δεν υπάρχει ο στόχος που είναι δηλαδή η μπάλα, πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Γιατί ένας αθλητής πρέπει να έχει και το στόχο την μπάλα. Όταν είναι μόνος στο ατομικό, στο τρέξιμο κτλ. Εκεί δημιουργείται και λίγο πρόβλημα. Βασίλη, αγωνιστικά προβλήματα υπήρχαν στην ομάδα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Δόξα τω Θεώ, είχαμε κάποια προβληματάκια με κάποιους πρωταθλητές βέβαια που είχαν εκτός η καραντίνα, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα, που ήταν παιδιά που ήταν χρόνια στην ομάδα, που είχαν σταματήσει κάποιο διάστημα το ποδόσφαιρο και επειδή ήταν ερμής και θέλαν να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα, εκεί παρουσιάστηκε ένας πρόβλημα, ας πούμε, το Σιδηρόπουλο που είχε 2 χρόνια να αγωνιστεί, εκεί δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή σε ψηλό πράγμα, δηλαδή πράγματα λίγο φλάση και τα λοιπά, που ήταν φυσιολογικό και το ξέραμε. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν είχαμε προβλήματα, ευτυχώς, τραυματισμών. Είσαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που των ποδοσφαιριστών μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Ναι, πιστεύω ότι είμαι τέτοιο, απλώς αδικούσαν λίγο το σε αυτούς τους, ενώ είναι καλοί ποδοσφαιριστές σαν πάσα, δηλαδή νεαρά παιδιά κτλ. Πιστεύω κάπου εκεί λόγω εμπειρίας κτλ. Αδικούσαν λίγο τον εαυτό τους. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί πρώτον δουλεύω με νέα παιδιά, μικρής της ηλικίας και νομίζω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο για μένα γιατί είμαι και χρόνια στις ακαδημίες, δουλεύω με τις ακαδημίες και το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε και τα παιδιά τελικά της ακαδημίας. Υπάρχει πρόβλημα στο εργαστηριακό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν άνθρωποι με οικονομικές καταστάσεις που υπήρχαν παλιά να βάζουν τα τρελά λεφτά, άρα νομίζω ότι θα πρέπει και γι' αυτό υπάρχουν ακαδημίες για να μπορέσουμε να βγάλουμε και παιδιά τελικά τις ακαδημίες. Και δόξα τω Θεώ, ο Ερμής είναι πιστεύω μία από τις πολλές ομάδες του Πειραιά που έχουν παίξει και αγωνίζουν και αυτή τη στιγμή παιδιά που έχουν από την ακαδημία του Ερμή. Και η Μάνι Μάνι ήδη έχουμε ανεβάσει 5 παιδιά από την ακαδημία που είναι του K16 που έχουν συμμετοχές στην αντρική ομάδα. Και αυτό είναι το ότι καλύτερο για μένα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όσο θα είμαι στην ομάδα. Να βοηθάω τα παιδιά της ακαδημίας, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον. Βασίλη, να μου αναφέρεις και το όνομα του συνεργάτη σου, του γυμναστής. Είναι ο Γιώργος Ογκουμαλάτσος. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση. Εντάξει, πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον πρόεδρο τον κύριο Τσιγιωτάκη τον Αποστόλη και με τον αντιπρόεδρο το Μιχάλη τον Κοκοκύρη. Νομίζω ότι εκτός από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο έχουμε μια χρόνια μια φιλία, αλλά πιστεύω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ξεχωρίσει και κάποια πράγματα. Ναι, μένει η φιλία, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας θα πρέπει να έχει το ρόλο του, έτσι για να μην μπορεί να γίνει κάποια παρεξήγηση. Έτσι δουλεύω, με ξέρουνε, δεν είναι το θέμα η φιλία, πιστεύω ότι είναι φιλία, αλλά και από εκεί και πέρα ο καθένας θα πρέπει να κάνει το ρόλο του και να μην στο πράγμα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο προπονητής του Ερμή Κορυδαλού, Βασίλης Σταύρου, στους φιλάθλους της ομάδας και σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά? Το θέμα είναι να τελειώσουμε με την πανδημία πάνω απ' όλα και να είμαστε υγιείς και πιστεύω με την καινούρια χρονιά να είμαστε όλοι μέσα στο γήπεδο, για αυτή είναι η ζωή μας, γι' αυτό ζούμε, για αυτή είναι η χαρά μας. Και ο φιλάθλος κόσμος να μπορεί να έρχεται να βλέπει το παιχνίδι, ξεφεύγει από τις προσωπικές του στιγμές, από τις καθημερινότητες, από τη δουλειά του, από τα προβλήματα του σπιτιού. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός μόνο ενώνει, δεν μπορεί να χωρίζει. Δόξα τω Θεώ, ασχολούμαι χρόνια με το αθλητισμό. Πιστεύω ότι έχω κερδίσει πάρα πολύ από αυτά, από τον αθλητισμό. Πιστεύω ότι και τα νέα παιδιά πρέπει να ασχοληθούν από αυτά. Είναι ένα πράγμα που δίνει πιστεύω ζωή ο αθλητισμός. Όποιο άθλημα και να κάνεις, πιστεύω ότι δίνει ζωή. Δηλαδή ξεφεύγεις από τα προβλήματά σου, πας με τους φίλους σου που είναι σε ένα καφέ, δηλαδή ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο, βλέπει ένα παιχνίδι, νομίζω ότι ξεπερνάει κάποια στιγμή αυτό το ελάχιστο τα προβλήματά του και νομίζω ότι μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς με την καινούργια χρονιά και η πανδημία και να μπούμε όλοι πάλι κανονικά στο ρυθμό της ζωής μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουμε βγει λίγο εκτός ρυθμού, προβληματισμένοι, κουρασμένοι, μας έχει κουράσει πολύ το lockdown. Είναι λίγο θέμα, αλλά τουλάχιστον να είμαστε πάνω απ' όλα υγιείς για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε παραπάνω. Πιστεύω ότι θα πρέπει
να αγαπήσουν όλοι το ρεαλιστικό ποδόσφαιρο, γιατί χωρίς ρεαλιστικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Καλός επαγγελματισμός, αλλά πιστεύω ότι δίνει ζωή ο ρεαλιστικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω όλοι μαζί θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Μόνο καλό δηλαδή μπορεί να μας κάνει. Βασίλη, τώρα σου λείπει το ποδόσφαιρο? Υπερβολικά. Και όχι, και για να σας παίξω, να παίξω ειλικρινά σας μιλάω, γιατί τόσα χρόνια το αγαπάω υπερβολικά. Είμαι ένα παιδί που έτσι αλλιώς είμαι ήδη 18 χρόνια στην ομάδα, έτσι, την τιμάω, με έχει αγαπήσει, την έχω αγαπήσει και πιστεύω ότι... Δηλαδή, τι να πω για αυτήν την ομάδα, δηλαδή πιστεύω ότι τότε τόσα χρόνια έχω δώσει τα πάντα για αυτήν την ομάδα, όπως έχει δώσει και η ομάδα σε μένα τα πάντα. Ωραία, να πούμε και δύο λόγια για την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Σε γνωρίσαμε και στον Άρη Πετρούπολης, Βασίλη. Πες μας έτσι, τι αναμνήσεις έχεις εντάξει, από την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Πάρα πολλοί αναμνήσεις, έτσι, ξεκινήσα από το χωριό μου, μάνι στα 13-14 χρονών έπαιζα σε αντρικό επίπεδο. Μετά μετακόμισα εδώ στην Αθήνα με πάρα πολλές δυσκολίες, μόρους μου να πηγαίνω, έρχομαι από το Κιάτο στην Αθήνα να κάνω προπονήσεις, να φεύγω 15 χρονών. Τα έκανα όλα αυτά γιατί το αγαπούσα το ποδόσφαιρο. Μετά πήγα στο Φοίνικα Γαλιθέας, γιατί ήρθα από το χωριό μου, πήγα στον Ακάδημο που ήταν Β' Αθηνών. Μετά μετακόμισα, πήγα στο Φοίνικα Γαλιθέας, Δέντρα Εθνική, που εκεί πιστεύω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά που ήταν εκεί, μεγάλη σαν ονόματα ποδοσφαιριστών, και με βοηθήσανε, γιατί με βλέπα σαν ένα νέο παιδί, μικρό παιδί, όρεξη για ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι με βοηθήσανε πάρα πολύ, όπως ήταν ο Γιάννης Χατζηράτης, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή, επαγγελματίας, και άλλοι πολλοί. Μετά πήγα στον Άρη Πετρούπολης, από το Φοίνικα Γαλιθέας, ο κύριος Κούγιας με εμπιστεύτηκε και πιστεύω 4 χρόνια έδωσα το καλύτερο μου αυτό στον Άρη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η εκτίμησή τους προς το πρόσωπό μου είναι μεγάλη, έτσι όπως έχω και εγώ εκτίμηση. Μετά πήγα στον Ατρόμητο Αθηνών Γάμα Εθνική. Και εκεί πιστεύω ότι, δηλαδή με τη συμπεριφορά μου και με την αγωνιστικότητά μου, και ο κόσμος εκεί με αγάπησε πάρα πολύ το Ατρομήτου. Μετά πήγα στο Μαρκό, πάλι Γάμα Εθνική, πιστεύω και εκεί μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Έκασα 2 χρόνια εκεί, έδωσα το καλύτερο αυτό. Και μετά πήγα στον Ακάδημο πάλι εκεί Β' Αθηνών και μετά γύρισα από το 2003 μέσω Ερμή Κορδαλού. Η καλύτερη σου σεζόν ως ποδοσφαιριστής, Βασίλη, που ακόμη τη θυμάσαι? Εντάξει, ήταν, πιστεύω και στον Ερμή έχω κάνει χρονιές, αλλά πιστεύω και στον Άρη Πετρούπολης έχω κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές. Γενικώς προσπαθούσα να δώσω τα πάντα, δηλαδή μέσα στο γήπεδο, καλός ή κακός, προσπαθούσα, δηλαδή έδινα και την ψυχή μου, άσχετα αν ήμουν καλός ή κακός, αλλά προσπαθούσα πάντα για το καλύτερο. Πάντα προσπαθούσα να βοηθήσω την ομάδα μου. Επειδή τώρα είμαι και στο πόστο προπονητή, έχω αδικηθεί πάρα πολύ από προπονητές, έχω γνωριστεί πάρα πολλοί προπονητές. Το θέμα είναι, θέλει υπομονή. Κανένας προπονητής, πιστεύω, δεν θέλει να αδικήσει κανένα ποδοσφαιριστή. Έτσι, μόνο άθελά του ή κάτι βλέπει και τα λοιπά. Νομίζω σκεμμένα κάτι ένας προπονητής να θέλει να αδικήσει ένα ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα θέλει πάρα πολύ υπομονή, να κάνεις αυτά που σου λέει ο προπονητής σου, χαμηλά το κεφάλι, να δουλεύεις. Αυτό έκανα πάντα και γι' αυτό πιστεύω ότι έκανα αυτά τα πράγματα. Εάν σου έλεγα να ξεχωρίσεις 1-2 γκολ που έχεις πετύχει σε όλη σου την ποδοσφαιρική καριέρα και ακόμα τα θυμάσαι. Σου έχουν μείνει στη μνήμη? Είναι ένα παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Ζωρούπολης, τελικός κυπέλλου Άρης Πετρούπολης σήμερα, που έκανα το 1-0, αλλά τελικά δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε και τελικά χάσαμε στην παράταση αυτό το γκολ. Πιστεύω ότι αυτό, επειδή ήταν σαν τελικός, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ. Ωραία. Βασίλη, να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία, γιατί χωρίς την υγεία έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πιστεύω καινούργια χρονιά να ξαναγυρίσουμε στα γήπεδα, σε αυτό που αγαπάμε, σε αυτό που μας αρέσει. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Και πάνω απ' όλα υγεία, που είναι το βασικό σε όλο τον κόσμο, στις οικογένειές μας. Γιατί χωρίς υγεία δεν γίνεται κάτι. Και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Ερμής Κορυδαλλού να βρεθεί ψηλότερα στη βαθμολογία με βάση τα νέα παιδιά.
Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε. Είναι ένα ιστορικό σωματείο, Βασίλη. Δεν το συζητάμε. Είναι από τα, νομίζω, 5-6 ιστορικά σωματεία. Και με αρκετούς φιλάθλους. Και με πολλούς φιλάθλους. Με πολλούς φιλάθλους, δηλαδή χρόνια στη ΔΕΤΑ Εθνική. Έκανε ένα μεγάλο άλμα αυτό που ονειρευόταν όλοι, δηλαδή τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πιστεύω ότι δεν πέρασε από τη ΓΑΜΑ Εθνική και μπορεί να τερμάτισε τελευταία, αλλά νομίζω όσοι παρακολουθήσαν τα παιχνίδια του Ερμή ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Όλα τα παιχνίδια πιστεύω τα έχασε στο τέλος. Στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό πράγμα αυτό που έκανε και έκανε το όνειρό της να ανέβει έστω και για μια χρονιά ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά ο στόχος αυτός πάντα παραμένει έτσι, γιατί μιλάμε για τον Μυρκοδαλού, η άνοδος. Δεν μιλάμε ότι δεν μπορείς πρώτον, εμείς κάνουμε πρωταθλησμό αυτή τη στιγμή. Πάμε, το θέμα είναι, αυτό πρέπει να ζητάμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Από εκεί πέρα, που θα βγει, δεν το ξέρουμε αυτό. Εμείς δηλαδή δεν μπορεί να πει ούτε πάει για σωτηρία, ούτε για μια καλή χρονιά, ούτε τίποτα. Ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να ξαναβρεθούμε μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά.